Ίσως γενικώς θα πω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο πρώτα, έτσι, τον ίδιο τον άνθρωπο, να έρθει σε μετάνοια. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έτσι. Και από εκεί και μετά, με τη βοήθεια του πνευματικού μας να δράσουμε, αν πρέπει να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Έτσι, βέβαια, η νοθεία είναι πολύ κακό πράγμα, η νοθεία των τροφίμων. Τώρα, για όποιες πέσεις αυτό. Αυτοί που νοθεύουν το τρόφιμα, κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλο κακό και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία αυτή. Εμείς θα πρέπει με προσευχή πολύ και με αγάπη πολύ να πάμε στον άνθρωπο να το πούμε κλπ. Και μακάρι να διορθωθεί. Έτσι. Γιατί δεν είναι σωστό έτσι που να πούμε αμέσως να τον παραδίδουμε στη δικαιοσύνη και μάλιστα στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος λέει: Καλά, δεν υπάρχει μεταξύ σας κάποιος συνετός άνθρωπος να σας λύνει τις διαφορές. Το λέει βέβαια για τους χριστιανούς που είχαν διαφορές μεταξύ τους και πηγαίνουν σε κοσμικά δικαστήρια. Έτσι, σε ανθρώπους ειδωλολάτρες δηλαδή. Ναι. Σήμερα όμως που σχεδόν οι περισσότεροι έχουν γίνει ειδωλολάτρες, λοιπόν, εκεί χρειάζεται πολύ διάκριση και χρειάζεται και η βοήθεια και η συμβολή του διακριτικού πνευματικού, πώς πρέπει να δράσουμε σε κάθε περίπτωση.